Υποτονικές είναι οι κρατήσεις των Κυπρίων για διακοπές στα ξενοδοχεία των ορεινών περιοχών, με τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων να δίνουν το δικό τους αγώνα για επιβίωση. Η πληρότητα της καθημερινές κυμαίνεται στο 10 με 15%, ενώ τα Σαββατοκυριακά φτάνει μέχρι και το 70%. Ο κόσμος έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις 15 μέρες του Αυγούστου και ο Ιούλιος, αν δεν έτρεχαν τα σχέδια της κυβέρνησης, το σχέδιο των συνταξιούχων, το σχέδιο των επιχορηγημένων αδειών και το σχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού, οι πληρότητες θα ήταν εντελώς χαμηλές. Παρά τις ελκυστικές τιμές, οι Κύπροι φαίνεται πως επιλέγουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα παράλια ή το εξωτερικό. Το σχέδιο επιχορήγησης διακοπών συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων θα τρέχει μέχρι και τον Οκτώβριο. Είναι 60 ευρώ τα δύο άτομα με το πρωινό και επιχορηγούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού τα 20 ευρώ, που σημαίνει 40 ευρώ τη βραδιά, με μίνιμουμ διαμονή 3 βραδιές. Η διαμονή στα ορεινά μπορεί να συνδυάσει ξεκούραση και εξορμήσει στην ευρύτερη περιοχή Τρόοδους, με τον Πασιξέ να τονίζει πως η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που παρέχουν στα ορεινά είναι υψηλή. Υπάρχουν τα μονοπάτια της φύσης, υπάρχουν οι εκκλησίες, υπάρχουν τα παλιά χωριά που έχουν τα μουσεία τους. Όταν ο κόσμος έχει να περάσει τις μέρες του, και τις 3 και τις 4 και τις 5. Υπάρχουν και πισίνες, όχι στην έκταση των πόλεων. Οι ξενοδόχοι αλλά και οι επιχειρηματίες στα ορεινά θέρετρα αναμένουν πως οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για υλοποίηση έργων κατά την επόμενη πενταετία θα αλλάξουν το σκηνικό που επικρατεί στα χωριά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.